Μάλιστα, λοιπόν, η τελευταία με ερώτηση απευθύνεται και στους δύο, θέλω το σχόλιο σας. Έχουμε γύρω στις, ίσως περισσότερο από 100.000 ρωσικών πληθυσμών στην Κύπρο. 100.000 είναι το 1 δέκατο του συνολικού πληθυσμού, είναι τεράστιο το νούμερο. Έχουμε χιλιάδες επισκέπτες θρησκευτικού τουρισμού, όπου είναι έναν είδος, ένα κομμάτι του τουρισμού μας, το οποίο αποφέρει τεράστια έσοδα, για να είμαστε ειλικρινείς. Τώρα, εάν συνεχίσει τούτη η αντιπαλότητα, εσείς βλέπετε να δημιουργείται κάποιο σοβαρό θέμα για το ρωσικό στοιχείο στην Κύπρο? Δόκτωρ Σεωστόμου, εσείς πρώτος και τελειώσουμε τον κύριο Κυριακού. Θέμα εννοείς ως προς την οδηγία που θα έχουν για να μην επισκέπτονται ακριβώς την Κύπρο? Θεωρώ πως θα είναι περιορισμένο αυτό το ζήτημα, αλλά θεωρώ ότι τα πράγματα, αν δεν υπάρξει έτσι σύνεση και προσοχή, στην προεκλογική εκστρατεία, όταν και εφόσον αρχίσει, θα είναι έντονη αυτή η διάσταση. Και αν αυτή η προεκλογική εκστρατεία συμπέσει και με την προεκλογική εκστρατεία των προεδρικών χρονικά, τότε και εκεί τα πράγματα θα είναι έτσι πιο έντονα. Αυτή η κρίση στην Ουκρανία, θεωρώ ότι η όξυνσή της θα επηρεάσει πάρα πολλές χώρες, και ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί έτσι χώρο στη διπλωματία. Έχει βάλει σκληρούς όρους ο Πούτιν. Ο Μπάιντεν δεν είναι τόσο ανεκτικός όσο ήταν ο Τραμπ, ενδεχομένως γιατί δεν έχει τις εξαρτήσεις προς τη Ρωσία που είχε ο Τραμπ, λόγω της διπλωματίας με τους γαμβρούδες και τις οικονομικές συνδιαλλαγές που είχαν. Θεωρώ ότι θα προχωρήσουν, ότι θα πάνε τα πράγματα όχι εύκολα, δύσκολα, αλλά προς τη διπλωματική οδό και όχι την οδό της αντιπαράθεσης. Όμως, το πρόβλημα στην Εκκλησία, συμφωνώ με τον κύριο Κυριακού, θα υπάρχει και μετά από εμάς. Θα το αναλύουν και μετά από πολλά χρόνια. Λοιπόν, κύριε Κυριακού, τελειώνω με εσάς. Αν προβλέπετε να υπάρχει κάποιο θέμα μαζί με ρωσικό στοιχείο στην Κύπρο? Όχι, γιατί επειδή υπάρχει μεγάλη κοινότητα Ρώσων, δεν νομίζω να υπάρξει πρόβλημα. Μόνο να υποδεχτούν τους συγγενείς τους. Αλλά είναι αλήθεια ότι το Πατριαρχείο της Μόσχας παροτρύνει τους πιστούς να επισκέπτονται χώρους ή μητροπόλεις που τοποθετούνται αντίον της αυτοκεφαλίας της Ουκρανίας. Παραδείγματος χάρη, αν έρχεται κάποιος στην Κύπρο, ξέρει από πριν που θα κινηθεί, σε ποια μητροπόλη, σε ποια προσκυνήματα. Υπάρχει αυτή τη δύναμη των Ρώσων, πρέπει να την υπολογίζουμε, γιατί είναι μεγάλη δύναμη του τουρισμού.